Εξαιρετικά σκληρή νομοθεσία επέβαλε η κυβέρνηση του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία αναφορικά με τα αδικήματα του βιασμού και κυρίως του βιασμού ανηλίκων. Εφ' εξής, οποιοδήποτε διαπράττει βιασμό με θύμα παιδί κάτω των 15 ετών θα εκτελείται. Θανατική ποινή δηλαδή για όλους τους βιαστές παιδιών, εφόσον το θύμα δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του. Εξαιρετικό ενδιαφέρον όμως έχουν και οι ποινές που αντιμετωπίζουν οι βιαστές. Εδώ ο ποινικός κώδικας της Συρίας κάνει ένα διαχωρισμό. Οποιοδήποτε καταδικαστεί για βιασμό, είτε μέσω χρήσης βίας, ακόμη και μέσω λεκτικής βίας, εκβιασμού και απειλής, τιμωρείται με ισόβιο κάθειρξη. Ισόβια καταναγκαστικά έργα είναι η ακριβής διατύπωση. Δηλαδή, όποιος βιάσει στη Συρία θα περάσει την υπόλοιπη του ζωή σε κάτεργα καταναγκαστικών έργων. Υπάρχει όμως μία εξαίρεση στο συγκεκριμένο νόμο. Εάν ο βιαστής βιάσει το θύμα του υπό την απειλή όπλου, τότε η ποινή είναι θάνατος. Είναι προφανές ότι η αλλαγή αυτή στην νομοθεσία αναφέρεται κυρίως στους Ισλαμιστές τρομοκράτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν το βιασμό ως όπλο τρομοκράτησης του πληθυσμού. Πλέον, όσοι διαπράττουν βιασμούς, όντες ένοπλοι, θα εκτελούνται με συνοπτικές διαδικασίες.